κατηγορείται από πολλούς ότι ακολουθεί μια πολιτική κλείνοντας τα σύνορα, ακολουθώντας μια μονομερή πολιτική. Λοιπόν, δεν θα έλεγα ότι είναι μια μονομαρής πολιτική. Τι λένε στα Σκόπια. Η επίσημη στάση της κυβέρνησης πιστεύω ότι είναι και στη κοινωνία, δεν είναι μόνο της κυβέρνησης, είναι ότι δεν θέλουμε κλειστά σύνορα. Απλά όταν μια απόφαση έρχεται από την βόρεια σύνορα, δηλαδή όταν η Σερβία κλείνει τα σύνορα και δεν αφήνει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες να περάσουν, να μπουν στην Σερβία, τότε και εμείς δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να κλείσουμε τα σύνορα με την Ελλάδα. Πιστεύω ότι και η Σερβία δεν έχει άλλη επιλογή, επειδή όπως αποφασίσουν οι χώρες από την Βόρεια, έρχονται οι αποφάσεις, ναι, και τις εφαρμόζουμε. Να θυμίσουμε εδώ, Σάνια, είδαμε μια μικρή δομένη που δημιουργήθηκε, σε μένα 24 ώρα το είδαμε, στο Κουμάνοβο, στην ιδιαίτερη ζώνη της Μέσης Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας με τη Σερβία. Ουσιαστικά έχουμε τον domino effect, αυτό που λέμε, ότι κάθε χώρα δεν είναι, εφόσον επικαλείται ότι η επόμενη χώρα κλείνει τα σύνορά της και έχει τους ανθρώπους αυτούς, ούτε τους επιτρέπει να μπουν σε προσφυγικούς καταβλισμούς, αλλά ούτε και να περάσουν απέναντι. Νομίζω ότι το είδατε και εσείς. Είναι και κάποιοι που δεν θέλουν να πάνε στα κέντρα φιλοξενίας, περιμένουν στα σύνορα, όπως περιμένουν στην Ιδωμένη να ανοίξει η σιδηροδρομική γραμμή για να περάσουν. Το ίδιο γίνεται και στο Ταμπάνοφτσα. Δηλαδή ελπίζουν ότι κάποια στιγμή θα ανοίξουν τα σύνορα, θα περάσουν στην Σερβία και θα φτάσουν εκεί που θέλουν να φτάσουν. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των χωρών της Βαλκανικής και μεταξύ των δύο χωρών. Δηλαδή Αθήνα και Σκόπια θα μπορούσαν να έχουν μια καλύτερη συνεργασία, όχι τώρα, τώρα πλέον μάλλον είναι αργά, πριν ξεκινήσει. Και αυτό προκύπτει είναι ότι κάθε χώρα από τις 28 έχει τη δική της πολιτική. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τώρα, αυτό το εκμεταλλεύονται, λένε πολλοί κάποιες χώρες. Σαν τι λένε στα Σκόπια γι' αυτό. Ρωτήσαμε τον Σκοπιανό Υπουργό. Είπε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι αφελές αυτό. Ότι έχει περισσότερη σημασία για μας να βελτιώσουμε τη σχέση μας με την Ελλάδα. Δεν κάνουμε παιχνίδι παίζοντας γεωστρατηγικά παιχνίδια, κλείνοντας τα σύνορα. Τι λένε λοιπόν στα σύνορα. Κοιτάξτε, και να θέλουμε να παίζουμε κάποιο παιχνίδι, νομίζω ότι δεν μπορούμε, γιατί δεν είμαστε ούτε στο ΝΑΤΟ, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε είμαστε μέλος της ζώνης του Σέγγεν. Οπότε όταν άλλοι παίρνουν αποφάσεις, μόνο μας λένε είναι έτσι. Δεν είμαστε τώρα, για παράδειγμα, στις Βρυξέλλες που γίνεται η σύνοδος, δεν έχουμε εκπρόσωπο εκεί για να μπορεί να πει ότι εμείς θέλουμε να είναι έτσι ή αλλιώς τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι είναι, δεν λένε ότι είναι κάποιο παιχνίδι. Τώρα από πίσω ότι παίζει δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς, μάλλον θα το καταλάβουμε στην πορεία. Όμως δεν θέλουμε και εμείς να είναι κλειστά τα σύνορα, γιατί είδαμε τι έγινε προχθές, έτσι. Ότι οι διακινητές, ας πούμε, έχουν πιάσει δουλειά. Και όχι μόνο από την Ελλάδα, δεν λέω ότι είναι μόνο από εδώ, γιατί πιστεύω ότι είναι και στην χώρα μου, είναι και στην Σερβία. Αυτοί είναι από διαφορετικές χώρες, να αλλά μιλάνε την ίδια γλώσσα, ας το πούμε έτσι. Σάνια, μια κουβέντα. Λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Θα σταθώ εγώ για τις δύο χώρες που είναι γειτονικές χώρες. Να έχουμε συνεργασία, να μην μας διχάζει, να μας ενώνει. Είναι ευκαιρία, πιστεύω. Μια κουβέντα τελευταία. Πώς έπαιξε η αναφορά του κυρίου Μουζάλα στα Σκόπια? Έπαιξε το θέμα, αλλά δεν είναι και πρώτη φορά ένας Έλληνας πολιτικός. Τώρα πήρε διαστάσεις όμως. Όχι, δεν πήρε διαστάσεις. Βέβαια είναι σημαντικό, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο, μεθαύριο, με την ελληνική κυβέρνηση. Το παίξαμε. Σας ευχαριστήσω πολύ.